Κάθαρση ζητά το 78% των πολιτών για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία δημοσιεύει γκάλωπ της ΠΑΛΣ, σύμφωνα με το οποίο φαίνεται η άποψη των πολιτών μετά τη συζήτηση στη Βουλή για το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Στο γκάλωπ φαίνεται ξεκάθαρα πως το 78% ζητά κάθαρση για το σκάνδαλο, ενώ το 73% θέλει να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Η πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τη δημοκρατία που ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στη Βουλή για την Νοβάρτης αποτυπώνει τις απόψεις του ελληνικού εκλογικού σώματος για το ζήτημα αυτό. Φυσικά πρέπει να πέσει φως για να επιτέλους να μάθουμε στην Ελλάδα τι γινόταν και τι γίνεται ακόμα. Πρέπει να πληρώσουν αυτοί που φυσικά. Όσοι εμπλέκονται να μην την πληρώνουν οι απλοί πολίτες και κάποιοι από τους πολιτικούς που είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Πέσει φως στην υπόθεση Νοβάρτης, τι πιστεύετε? Να πέσει. Να πέσει, γιατί να μην πέσει? Για ποιο λόγο, για πείτε μου. Να πληρώσουν αυτοί που φάγανε και να συνιστούν και οι άλλοι. Από εδώ και πέρα να μην μπορούν να τρώνε. Στο σύστημα είναι όλοι μέσα μπλεγμένοι. Γιατροί, πολιτικοί, πάντες. Λοβάρδι τα φάγανε, τι πιστεύουμε. Άλλα θα ξεκαθαριστεί. Δεν είναι μόνο το Λοβάρδι, είναι και τα άλλα τώρα. Το μετρό. Το μετρό, η Γερμανία τώρα. Θα βγουν κι άλλα κι άλλα. Πρέπει να πέσει φως, πιστεύετε, στα σκάνδαλα. Τι να πέσει? Πρέπει να πέσει φως στα σκάνδαλα. Βέβαια, 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 βέβαια. Να δούμε γιατί, ποιοι τα φάγανε, παιδί μου, να πάνε μέσα. Έτσι δεν είναι. Εκεί που καταντήσατε την Ελλάδα είναι αυτό. Όλοι κλέψανε. Χώσαν μόνο τον Τζοχαζόπουλο μέσα, τον άνθρωπο εκεί πέρα και. Όλοι, εφόσον φάγανε, να πάνε μέσα. Βεβαίως, όλα στο φως, όλα. Γιατί να μην πει. Να αποκαλυφθούν δηλαδή αυτοί τα οποία βάλανε. Ακριβώς. Και να τιμωρηθούν όλοι. Οι 7 στους 10, δηλαδή το 70% των πολιτών, παρακολούθησαν τη σχετική συζήτηση ή έχουν άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Μόνο το 5% επιλέγει ως καλύτερο το να διατηρηθεί όσο έχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Το 39% απαντά να αλλάξει και το 34% να καταργηθεί. Αντίθετα, μόλις το 11% επιλέγει ως καλύτερο το να καταργηθούν οι διατάξεις περί πρεστοδευόμενων μαρτύρων. 31% απαντά να αλλάξουν και άλλοι τόσοι να διατηρηθούν ως έχουν. Ας αφήσουν την Νοβάρτης, ας κοιτάξουν το Σκοπιανό που θα πούλησαν τη Μακεδονία και μετά να ασχοληθούν με την Νοβάρτης. Εγώ αυτό έχω να πω. Ωραία. Η Μακεδονία είναι πουλημένη. Βάλουν τον κουβέλι να πουλήσει τη Μακεδονία. Αυτό είναι. Δεν έχω να προσθέσω. Ας αφήσουν τα τεχνάσματα Νοβάρτης και τα λοιπά, διότι τα ίδια κάνουν και χειρότερα τώρα. Ας βάλουν μυαλό, γιατί ο κόσμος δεν κοροϊδεύεται. Έχει κοροϊδευτεί πάρα πολλές φορές. Απλά στεναχωριέται ο κόσμος. Αυτό να λάβουν υπόψη. Έχουν βγει τα ονόματα, αλλά το θέμα είναι να ισχύουν αυτά που λένε. Να μην είναι απλά για να το πούμε, για να κάνουμε εντύπωση. Θα πέσει φως ή θα κουκουλωθεί όπως τα προηγούμενα? Αν ισχύει, θα πέσει πιστεύω. Αλλά άμα δεν ισχύει, πώς θα. Δεν το πιστεύω ότι θα πέσει φως, γιατί στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει στα μεγάλα σκάνδαλα να μην πέφτει φως πουθενά. Ποτέ. Θα πρέπει όμως. Κανονικά πρέπει, αλλά εσείς τι νομίζετε, ότι θα πέσει? Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ. Λογικά δεν πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα αυτοί που το παρακολουθούν θα ξέρουν καλύτερα.